η πλειοψηφία του συλλόγου εργαζομένων στο μεγαλύτερο υγειονομικό ίδρυμα, η ΔΑΧΕ, την προσκαλούμε να κάνουμε διοικητικό συμβούλιο και να πάρουμε μέτρα ενάντια σε απογευματινά χειρουργία. Όχι μόνο αρνούνται τις συνεδριάσεις, αλλά σήμερα γυροφέρνανε στους διαδρόμους, τους καλέσαμε, μας βλέπανε και λείπανε. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι όλοι αυτοί και ένα τεράστιο σύστημα υπηρεσιακών στελεχών προσκύμενο στην κυβέρνηση έδωσε τα αρέστα του το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου η μόνη προτεραιότητα που είναι να λυθεί σε ένα νοσοκομείο με χιλιάδες προβλήματα είναι η εκκίνηση των απογευματινών χειρουργείων. Τα απογευματινά χειρουργεία από μόνα τους δεν μπορούν να φωτογραφίσουν τη μεγάλη εικόνα της ΦΑΚΑΣ. Γιατί η μεγάλη εικόνα είναι ταυτόχρονα έξοδο γιατρών του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα, είσοδο γιατρών ιδιωτών μέσα στο ΕΣΥ, που σημαίνει ότι το ΕΣΥ μετατρέπεται με αυτές τις τρεις κινήσεις σε ένα εκτεταμένο πεδίο οικονομικών συναλλαγών, εκπαιδεύοντας νέους και παλιούς υγειονομικούς ότι η δουλειά μας πλέον είναι η οικονομική συναλλαγή και αξιολόγηση του ασθενούς με βάση το πορτοφόλι. Αυτό είναι η βασική εκπαίδευση των υγειονομικών για να μπορέσει να προχωρήσει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση. Αυτό είναι που κάνει αυτή τη στιγμή ένα μέτρο τομή τα νοσοκομεία να γίνονται πραγματικές επιχειρήσεις σαν επιστέγμα της προσπάθειας νέας τιμολόγησης με τα DRG, της προσπάθειας να μπει νέος τρόπος αξιολόγησης αποδοτικότητας, και σε αυτό θα πρέπει να κάνουμε λογαριασμό ο καθένας και για τη συνεισφορά που στο παρελθόν είχαν συνδικαλιστές και κυβερνήσεις, και για να μην κρυβόμαστε. Αν προχωρήσουν αυτά τα μέτρα, οι πληγές που θα δημιουργηθούν δεν θα ανατάσσονται, δεν θα διορθώνεται. Οπότε πρέπει να λυθεί με έρυπνα, όλοι να μετρηθούμε τον εαυτό τους, να κάνουν αυτοκριτική τους και να μην πηγαίνουμε με σοβέζικους τρόπους. Η λογική που λέει θα στηρίξω τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά ταυτόχρονα θα ενισχύσω και τα δημόσια. Η λογική που λέει θα έχω ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία, αλλά θα ενισχύσω και την πρωινή λειτουργία, είναι τόσο ψευδεπίγραφη. Είναι τόσο ύπουλη, γιατί πολλοί τη λένε χωρίς να καταλαβαίνουν το ύπουλο, γιατί στόχος στρατηγικός είναι να περάσει με κάθε τρόπο στρατηγικά η ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας. Το με fast track διαδικασίες, στα μουλοκτά, με τον πρώτο τη τάξη γιατρό του νοσοκομείου, που διατελεί και χρέη διοικητή, με μια αφόρητη πίεση όπως την περιέγραψε κάτω στη συνάντηση και ο ίδιος ο υπηρεσιακός διοικητής. Να γίνουν πάση θυσία τα απογευματινά χειρουργεία, αποδεικνύει ότι είναι στόχος υψηλής προτεραιότητας, δεν αποτελεί μια εναλλακτική για κάποιους οι οποίοι περιμένουν στη σειρά. Δύο χειρουργικές αίθουσες μέσα ένα χρόνο θα μπορούσαν να έχουν σβήσει τη μισή λίστα χειρουργείων. Δεν μπορεί οι εκβιαστές τύπου Γεωργιάδη και κυβέρνηση της Δημοκρατίας να εμφανίζονται ως φιλάνθρωποι. Δεν μπορεί εκείνοι οι τραμπούκοι που έχουν τραυματίσει τα σώματα των ασθενών, αφήνοντάς τους στην πανδημία και μετά, να περιμένουν στο σπίτι τους τώρα να εμφανίζονται σαν οι καλοκάγαθοι που θέλουν να πατήσουν στο πόνο των ασθενών.